και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αδελφοί μου, αν υπάρχει θάλασσα χωρίς κύματα, αν υπάρχει ουρανός χωρίς σύννεφα, αν υπάρχει αέρας χωρίς μικρόβια, αν υπάρχει βουνό χωρίς χαράδρες, αν υπάρχει ανθρώπινο μάτι χωρίς δάκρυα, άλλο τόσο υπάρχει και ανθρώπινη ζωή χωρίς πειρασμούς. Η ζωή μας, αδελφοί μου, είναι γεμάτη από πειρασμούς. Μόνον κάποτε, μια ορισμένη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, δεν υπήρχαν πειρασμοί. Και δεν υπήρχαν πειρασμοί γιατί τότε δεν υπήρχε ο πειράζων. Εφόσον δεν υπήρχε ο πειράζων, πολύ φυσικό, δεν υπήρχαν και πειρασμοί. Θα το έλεγα με άλλα λόγια, όπως δεν υπάρχει πόλεμος όταν δεν υπάρχει αντίπαλος, όταν δεν υπάρχει εχθρός. Από την ώρα όμως που εμφανίζεται ο εχθρός, που έρχεται ο αντίπαλος, το στράτευμα πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Το ένα είναι η επίθεση και το άλλο είναι η άσκηση. Εάν ο στρατός δεν προετοιμάζεται, δεν ασκείται, δεν εκπαιδεύεται, εάν δεν είναι έτοιμο πόλεμος, πώς μπορεί να κάνει πόλεμο, πώς μπορεί να κάνει μάχη? Θα έρθει σφοδρή η επίθεση του αντιπάλου και τότε η καταστροφή θα είναι ολοσχερής. Όπως το στράτευμα πρέπει να προετοιμάζεται για τον πόλεμο στον καιρό της ειρήνης, έτσι ακριβώς, αδελφοί μου, και εμείς οι χριστιανοί μάχη έχουμε μπροστά μας. Στρατιώτες είμαστε. Σίδε αγώνισε ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, εσύ ο χριστιανός, να αγωνίζεσαι σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Στρατευμένη εκκλησία είμαστε, αδελφοί μου. Έτσι λέγεται η εκκλησία μας επί της γης. Στον ουρανό θα είμαστε θριαμβεύουσα εκκλησία του Παραδείσου. Εδώ επάνω στο μάτιο αυτόν κόσμο, στρατιώτες και στρατευμένη εκκλησία είμαστε. Και ο αντίπαλός μας ποιος είναι? Ποιος είναι ο εχθρός μας? Ο προαιώνιος εχθρός. Ο εχθρός μας, ο αντικείμενός μας, είναι ο διάβολος, ο οποίος περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Εμάς γυρεύει. Θέλει να καταλάβει την ψυχή μας, το κάστρο μας. Θέλει να μας αλυσοδέσει και χρησιμοποιεί τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες για να μας οδηγήσει δεμένους στο σκοτεινό άντρο του. Και το σκοτεινό άντρο του διαβόλου είναι, αδελφοί μου, η κόλαση σε αιώνια. Εκεί πηγαίνει ο άνθρωπος που δεν αντιστέκεται, που δεν αγωνίζεται, που δεν μάχεται. Ο χριστιανός που είναι νεκρός και δεν είναι στρατιώτης οπλισμένος. Και θέλω να προσέξετε ότι μέσα στην Αγία Γραφή που διαβάζετε, που μελετάτε, και η επίθεση του διαβόλου και η άσκηση του χριστιανού ονομάζονται με τα δύο αυτά ονόματα. Λέγονται πειρασμοί και δοκιμασίες. Όμως, όταν εσείς, ή μάλλον όχι εσείς τόσο,
Όταν ο πολλής κόσμος ακούει τη λέξη πειρασμός, πού πάει ο νους τους? Μόνο στο σαρκικό πειρασμό. Νομίζουν οι άνθρωποι ότι πειρασμός είναι μόνο η σάρκα. Πιο μεγάλο λάθος από αυτό δεν υπάρχει. Δεν είναι ο πειρασμός, αλλά είναι οι πειρασμοί. Θα σας παρακαλέσω να ανοίξετε και να διαβάσετε στο περίφημο αυτό, στο ωραίο βιβλίο που το αναφέρω συχνά στις ομιλίες ερμηνεύοντας εφέτος το Πάτερ ημών, να πάτε να διαβάσετε πάλι την καθολική επιστολή του Ιακώβου. Εκεί μέσα μιλάει για τους πειρασμούς, για τους δύο πειρασμούς. Και λέει με χαρά, με ενθουσιασμό, να προετοιμάζεστε να δέχεις τους πειρασμούς. Λέω ακριβώς τα λόγια του Ιακώβου του αδελφοθέου. Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Ειδώτες ότι το δοκίμιον της υπομονής, της πίστεως, υπομονήν κατεργάζεται. Πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέστε ποικίλης. Τι πάει να πει αυτό? Όταν έρχονται οι πειρασμοί, όχι ο πειρασμός, να νιώθετε χαρά. Αρχίζει ο αγώνας με ενθουσιασμό, με παλμό, με δύναμη να παλέψετε και να νικήσετε. Θα αρθείτε, εγώ ναι νίκηκα τον κόσμο. Είπα ότι πειρασμός δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο. Ο ένας πειρασμός είναι της σάρκας, στον οποίο θα έρθουμε πιο ύστερα. Πριν από αυτόν είναι ο πειρασμός του πόνου, αδελφοί μου. Κάθε πόνος στη ζωή, κάθε βάσανο, κάθε στενοχώρια, κάθε αρρώστια, κάθε θάνατος, κάθε ατύχημα, κάθε διωγμός, κάθε συκοφαντία, όλα αυτά στην Αγία Γραφή λέγονται πειρασμοί. Όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Ποικίλος είναι ο πειρασμός. Ο ένας λοιπόν πειρασμός είναι ο πειρασμός του πόνου, και στον πειρασμό αυτόν κυρίως πέφτουν οι άγιες ψυχές. Οι καλοί χριστιανοί δοκιμάζονται με τον πόνο. Και ξέρετε πώς μοιάζει? Όπως λέει η Γραφή, ως χρυσός εγχωνευτηρίο. Πρέπει το χρυσάφι να πέσει μέσα στο καμίνι της φωτιάς, να καεί, να λιώσει και να χωρίσει από τα ξένα στοιχεία, από τις ξένες ουσίες. Εάν δεν καεί το χρυσάφι, εάν δεν λιώσει το χρυσάφι, δεν θα αστράφει, δεν θα γυαλίζει, δεν θα ακτινοβολεί, δεν θα είναι χρυσάφι. Εάν το χρυσάφι χρειάζεται φωτιά, δοκιμασία, καμίνι για να καθαρίσει, να ξεχωρίσει από τις άλλες ουσίες, έτσι αδελφοί μου και η ψυχή του ανθρώπου χρυσάφι πρέπει να είναι. Μάλαμα πολλών καρατίων. Χωρίς ξένα στοιχεία. Και τα ξένα στοιχεία, λένε οι πατέρες, που μολύνουν την ψυχή του ανθρώπου, είναι τα διάφορα πάθη και είναι οι διάφορες αμαρτίες και είναι τα πολλά εγκλήματα που κάνει ο άνθρωπος κάθε μέρα, για να θυμηθώ πάλι τον Ιάκωβο τον Θεό. Πολλά πτέωμεν άπαντες καθημέραν. Πάρα πολλά κάνουμε όλοι μας και τα κάνουμε κάθε μέρα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πολλές φορές σας παρακαλώ, σας ηγετεύω, κάθε μέρα να βάζετε αρχή. Έπεσε, σήκω πάνω. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Πολλά πτέωμεν άπαντες καθημέραν. Μη απογοητεύεστε όμως. Σήκω, πέσε, πέσε, σήκω. Πάνω, κάτω, κάτω, πάνω. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Με τη χάρη του Θεού. Και ακόμα για να καταλάβετε αυτή την αλήθεια, πιο ωραία διατυπωμένη, όχι μόνο την επιστολή, το βιβλίο του Ιακώβου του αδελφοθέου,
Αλλά διαβάστε τη σοφία Σολομώντος στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτόν τον πιο σοφό άνθρωπο, τον χαριτωμένο, τον φωτισμένο, τι είπε αυτός για τους πειρασμούς. Πολλές φορές σε μεγάλες γιορτές που γίνονται στην Εκκλησία διαβάζουμε αυτό το ανάγνωσμα πάλι και πάλι και πάλι και πάλι, πολλές φορές το χρόνο, όπως ο δάσκαλος λέει πολλές φορές το μάθημα για να το μάθει καλύτερα ο μαθητής. Έτσι ακριβώς και η Εκκλησία μας σχολείο, δεν είναι? Και δάσκαλος ο Χριστός πάντα λέει τα ίδια πράγματα, να τα τυπώσουμε καλύτερα, να τα κάνουμε κτήμα μας. Τι λέει για τον πειρασμό? Τι λέει για τη δοκιμασία? Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς. Και πολλά παιδευθέντες, ολίγα παιδευθέντες, πολλά ευεργετηθήσονται. Ακούσατε? Ολίγα παιδευθέντες, πολλά ευεργετηθήσονται, λέει. Αυτός που δέχεται τον πειρασμό αυτόν για δοκιμασία του πόνου, λίγο θα υποφέρει 50, 60, 100 χρόνια. Πόσο βαστάει αυτός ο ψεύτικος βίος, αυτή η ψεύτικη ζωή? Και μεγάλα ευεργετηθήσονται εκεί επάνω στην αιώνια ζωή. Και τώρα, αδελφοί μου, είπα ότι ο πειρασμός δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο. Πολλοί είναι οι πειρασμοί, αλλά τους χωρίζουν οι πατέρες σε δύο κατηγορίες. Όταν λέμε και εμείς εν έγκαιση μας εις πειρασμών, εννοούμε αυτούς τους δύο πειρασμούς, τις δύο κατηγορίες. Για άκουστε. Ο ένας είναι και λέγεται ενώδυνος πειρασμός. Θα εξηγήσω αμέσως τις λέξεις. Και ο άλλος λέγεται ενίδωνος πειρασμός. Ο ένας λέγεται ενώδυνος, που έχει την οδύνη δηλαδή, τον πόνο. Και ο άλλος λέγεται ενίδωνος, που έχει την ειδονή. Ο ένας είναι ο πειρασμός του πόνου και ο άλλος είναι ο πειρασμός της αμαρτίας. Θα τα επαναλάβω. Ο ένας λέγεται ενώδυνος και ο άλλος ενίδωνος. Ο ένας φέρνει τον πόνο και ο άλλος την ειδονή. Και για ακούστε τώρα, ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, χαριτωμένος κι αυτός, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, κάνει αυτήν τη διάκριση και λέει, ο ένας είναι εκούσιος πειρασμός και ο άλλος είναι ακούσιος πειρασμός. Τον έναν πειρασμό τον θέλεις και τον έχεις, και τον άλλον δεν τον θέλεις και τον έχεις. Ακούσατε? Τον πειρασμό του πόνου δεν τον θέλεις και σου τον δίνει ο Θεός. Τον πειρασμό της ειδονής τον θέλεις εσύ και τον έχεις. Άμα θέλεις δεν τον έχεις. Ο ένας είναι ακούσιος και ο άλλος είναι εκούσιος. Ο ένας καλλιεργεί τα πάθη και ο άλλος καταργεί τα πάθη. Είμαι λίγο θεωρητικός, Προσπαθήστε να κρατήσετε αυτές τις λέξεις. Ο ένας καλλιεργεί τα πάθη και ο άλλος καταργεί τα πάθη. Ο πειρασμός της αμαρτίας θεργεύει, αγριεύει τα πάθη, πολλαπλασιάζει τα πάθη. Σαν τη Λερναία ύδρα, κόβεις ένα κεφάλι και φυτρώνουν 10. Τα πάθη, τα ενίδωνα και ο άλλος πειρασμός του πόνου, άμα τον υπομένεις με υπομονή και πίστη, είναι σαν το καυτό το σίδερο που είχε ο Ιόλαος. Μα την ιστορία αυτή είναι, τη μυστολογία. Έκοβε τα κεφάλια ο ένας, ο Ηρακλής, στη Λερναία ύδρα, και ο Ιόλαος, ένα παλικάρι μαζί του, είχε μια σούβλα κοκκινισμένη, φλογισμένη. Το έβαζε στη ρίζα πάνω να μην ξαναφυτρώσει. Ο πόνος και η δοκιμασία είναι η σούβλα του Θεού.
άμα δεχτείς τον πόνο με πίστη και με υπομονή καίεις το πάθος και δεν ξαναφυτρώνει. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής τα εξής. Άμα έρθουν, λέει, οι πειρασμοί του πόνου, να τους υπομένεις γενναίος, σαν παλικάρι, με δύναμη, με παλμό, με κουράγιο, με απαντοχή. Άμα έρθει ο πειρασμός της ειδονής, διώξ' τον όσο γίνεται γλυγορότερα. Δεν σας λέω δικά μου λόγια. Άμα έρθει ο πειρασμός της ειδονής, της σάρκας δηλαδή, είτε στο λογισμό σου είναι, είτε στο κορμί σου είναι, είτε στο μάτι σου είναι, είτε στο αυτί σου είναι, είτε στην καρδιά σου είναι, όπου κι αν είναι, διώξ' τον αμέσως. Αν καλοκαθίσει, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Άμα όμως έρθει ο άλλος πειρασμός του πόνου και της δοκιμασίας, Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή να το περάσω. Σταυρός είναι, θλίψη είναι, δοκιμασία είναι, Θεέ μου, βοήθησέ με, δώσ' μου κουράγιο να τον περάσω. Υπάρχει όμως μία ομοιότητα. Και οι δύο αυτοί πειρασμοί, και της σάρκας, ο αμαρτωλός πειρασμός, και ο άλλος ο ωφέλιμος πειρασμός, ναι, ο ένας είναι αμαρτωλός και ο άλλος είναι ωφέλιμος, το ξέρουν μεν το σώμα του ανθρώπου, έχουν σαν απότερο σκοπό όμως την ψυχή του ανθρώπου. Προσέξτε. Έρχονται οι πόνικοι δοκιμασίες. Πάρτε παράδειγμα μια αρρώστια. Πέφτει στο κρεβάτι. Ναι, αλλά ο σατανάς χρησιμοποιεί αυτήν την αρρώστια, αυτόν τον πόνο, μπορεί και να μην είναι αρρώστια. Να είναι φτώχεια, να είναι συκοφαντία, να είναι κατατρεγμός, να είναι όποια δοκιμασία. Χρησιμοποιεί αυτόν τον πειρασμό, τον ωφέλιμο ο σατανάς, τον διαστρέφει και σε βάζει να γονγκίσεις εναντίον του Θεού. Να πεις, γιατί Θεέ μου σε μένα τέτοια βάσανα, και τελείωσε η ιστορία σου. Τι έκανε ο Ιώβ που είχε τους πολλούς πειρασμούς? Από πάνω είχε και τη γυναίκα του. Μην παραξηγείτε τις γυναίκες τώρα. Φυσικά απόψε λίγες είστε. Δεν σας φοβάμαι και πολύ. Δεν φοβάμαι. Να μην θυμώσετε δηλαδή. Αυτό εννοώ. Από πάνω είχε τη γυναίκα του. Δεν του φτάναν τα βάσανά του. Οι πληγές του. Οι θάνατοι. Οι καταστροφές της περιουσίας του. Η αρρώστιά του. Από πάνω είχε τη γυναίκα του να γκρινιάζει. Και να μην το κάνετε ποτέ αυτό, σας παρακαλώ. Να μην γκρινιάζετε στους άντρες σας. Να γκρινιάζει και αυτή να μουρμουρίζει. Βλαστήμησε αυτόν τον Θεό, του έλεγε. Που σου δίνει τέτοια βάσανα. Τι Θεός είναι αυτός? Ακριβώς το ίδιο, μην παραξηγηθείτε, κάνει και ο σατανάς. Ανθρώπους βάζει. Ο σατανάς βάζει ανθρώπους την ώρα της δοκιμασίας που έχουμε πόνο, τους βάζει να μας πουν τέτοια λόγια, να απογοητευτούμε, να απελπιστούμε, να αυτοκτονήσουμε, να πέσουμε στον κρεμό, να πάμε στην κόλαση. Και ο άλλος πειρασμός, ο ενίδωνος της σάρκας, το ίδιο ακριβώς κάνει. Στο αυτί σου είναι, στο μάτι σου είναι, στη γλώσσα σου είναι, αλλά την καρδιά το ξέβει και την ψυχή. Θέλει ο σατανάς με αυτόν τον πειρασμό την απώλειά σου. Έχει γράψει ένα βιβλίο ο αείμνηστος Παναγόπουλος. Αν τον έχετε διαβάσει κανένα βιβλίο του ή τον έχετε ακούσει, έχει γράψει ένα βιβλίο με τον τίτλο «Η διασαρκώς απώλεια». Το έχει διαβάσει κανένας σας? «Η διασαρκώς», δηλαδή η απώλεια του ανθρώπου, της ψυχής μας, μέσα από τη σάρκα, δηλαδή μέσα από τον πειρασμό. Πειράζεται το κορμί σου και χάνεται η ψυχή σου. Το επαναλαμβάνω. Πειράζεται το κορμί σου
και χάνεται η ψυχή σου. Και τώρα, αδελφοί μου, αυτά που σας είπα ως τώρα ήταν τρόπον δεινά ο πρόλογος της ομιλίας, η προετοιμασία. Για να σας πω πριν προχωρήσω παρακάτω το σπουδαιότερο, ποιο? Ότι οι πειρασμοί κυρίως απευθύνονται στους πιστούς ανθρώπους. Μην τους βλέπεις τους κοσμικούς, τους αιρετικούς, τους άθεους. Αυτοί δεν πειράζουν. Κυρίως ο σατανάς στόχο έχει εσάς που είστε μέσα στην εκκλησία και μένα που φοράω το ράσο. Τους παπάδες κυρίως, τους καλογέρους. Κυνηγάει τους ανθρώπους που κάμουν αγώνα εναντίον του. Πού θα μου πάτε, θα σας σουβλήσω οπωσδήποτε. Και πολλές φορές, επειδή οι πειρασμοί στους θρησκευόμενους κυρίως απευθύνονται και ο σατανάς όλους τους πειρασμούς του ρίχνει επάνω σε μας, υπάρχουν μερικοί που παραπονούνται και το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το παράπονο. Αχ, πατέρ Ιωακήμ, καλά ήμουν στην κοσμική ζωή. Όσο ήμουν στο καφενείο, όσο ήμουν στην αγορά, όσο ήμουν στην αμαρτία, δεν με πείραζε καθόλου. Από την ώρα που μπήκα στο δρόμο του Θεού, δεν με αφήνει καθόλου. Με πιλατεύει μέρα και νύχτα, και τη νύχτα ακόμα. Γιατί τώρα που μπήκα στο δρόμο του Θεού να έχω τέτοιους πειρασμούς, τέτοιες δοκιμασίες? Πόσες είναι οι πειρασμοί, πόσες είναι οι πειρασμοί? Και τους πρώτους και τους δεύτερους τους έχουν κυρίως οι χριστιανοί, οι καλοί, οι πιστοί, οι πνευματικοί άνθρωποι. Πάρτε τις δοκιμασίες του πόνου. Δεν είμαστε εδώ εμείς τα χαϊδεμένα παιδιά του Θεού, νομίζω. Αν στο σπίτι σας έχετε ένα χαϊδεμένο παιδί, ένα εγγόνι, το χαϊδεμένο γίνεται κακομαθημένο. Όσο του προσφέρεις του παιδιού σου, πιο κακό γίνεται, πιο διεστραμμένο γίνεται. Όσο το στερείς, τόσο καλύτερο γίνεται. Ευτυχώς δεν έχουμε πολλούς εδώ μικρούς να μας παρεξηγήσουνε. Εσείς οι μεγαλύτεροι το ξέρετε αυτό. Εμείς δεν είμαστε τα χαϊδεμένα παιδιά του Θεού. Κυρίως εμάς δοκιμάζει. Όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγεί δε πάντα ιών, όν παραδέχεται. Εσένα που σε ετοιμάζει για τον παράδεισο ο Χριστός, που θέλει να σε βάλει στη βασιλεία του, σε πειράζει, σε δοκιμάζει, σε συνθλίβει για να σε βάλει μέσα στη μάντρα. Είδατε κανένα γιδάρι που έχει τα γίδια το κοπάδι? Κυρίως τα άτακτα που δεν μπαίνουν στη στρούγκα και πέτρες ρίχνει και την γλίτσα πετάει και άλλα πράγματα κάνει, τα αναγκάζει να μπουν μέσα. Και σένα που ο Θεός θέλει να σε βάλει στον παράδεισο, σου το είπε καλά. Κανείς δεν μπαίνει στη βασιλεία κακομαθημένος, καλομαθημένος. Μπαίνει στη βασιλεία δια πολλών θλίψεων, το είπε. Δια πολλών θλίψεων, δι' μας εις ελθύν, εις τη βασιλεία του Θεού. Αφού το είπε ο Χριστός, θα αλλάξουμε τώρα τα λόγια του Χριστού εμείς? Το ένα. Και το άλλο, και ο ενίδωνος πειρασμός της σάρκας κυρίως πειράζει και αυτός τους χριστιανούς, τους πιστούς, τους πνευματικούς ανθρώπους. Ναι, μην σας κάνει εντύπωση. Όσο πας στην εκκλησία, όσο νηστεύεις, όσο αγρυπνείς, όσο εγκρατεύεσαι, όσο μελετάς, όσο προσεύχεσαι, όσο εξομολογείσαι, η σάρκα επαναστατεί περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο σατανάς εσένα έχει το στόχο. Πήγε, λέει, μια φορά μια γιαγιά σε έναν πνευματικό γέροντα, σε αυτήν την ηλικία που είμαι να έχω σαρκικούς πειρασμούς ενίδωνος? Τι κατάσταση είναι αυτή? Χρόνια και χρόνια στην πνευματική ζωή, στην εκκλησία, γέρασα παππούλη και ντρέπομαι και έχω σαρκικούς πειρασμούς. Και απαντάει ο πνευματικός, όπως το βρήκα γραμμένο, με ένα ωραιότατο συγκλονιστικό παράδειγμα. Κερά μου, λέει,
Να σου πω μια ιστορία, ότι μια φορά λέει, βγήκε στο δάσος, ή μάλλον όχι στο δάσος, κάπου στα ποτάμια. Εκεί στα ποτάμια που είναι οι καλαμιές, που είναι τα έλλη, που είναι τα βούρλα, τα καλάμια. Εκεί πετάνε οι αγριόπαπιες. Βγήκε λέει ένας κυνηγός εκεί με το δίχανό του, με την καραμπίνα του και ένα κοπάδι πάπιες. Πετάξανε πάνω. Άρχισε αυτός να πυροβολάει. Μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Και ξαφνικά βλέπει αρκετές πάπιες. Από το κοπάδι έπεσαν κάτω. Χτυπημένες, τραυματισμένες, σπαρταρώντας, φτερουγίζαν να φύγουνε. Οι περισσότερες όμως, λέει, κατάφεραν και έφυγαν. Δεν χτυπήθηκαν, πετάξαν και φύγανε. Και σε ρωτάω, η γιαγιά της, λέει, ο πνευματικός, για να καταλάβεις γιατί έχεις πειρασμούς σαρκικούς. Τώρα που ο κυνηγός άδειασε το όπλο του, ποιες πάπιες θα κυνηγήσει? Αυτές που έφυγαν, αυτές που τραυματίστηκαν ή αυτές που σκοτώθηκαν, που είναι ψοφίμια κάτω? Άλλες σκοτώθηκαν, άλλες τραυματίστηκαν και άλλες έφυγαν. Ποιες από τις τρεις κατηγορίες θα πάει να βρει ο κυνηγός? Αυτές που έφυγαν, έφυγαν. Έκανε φτερά το πουλί και πέταξε. Το λέτε καμιά φορά? Φτερά έκανε και πέταξε. Πού να το βρεις το πουλί? Το πουλί πέταξε. Θα πάει να πιάσει τις νεκρές πρώτα? Μα αυτές τις έχει ήδη. Ό,τι ώρα θέλει τις μαζεύει από τη λάσπη, από το ποτάμι. Θα πάει, λέει ο κυνηγός, κυρά μου, γιαγιά μου, να βρει τις τραυματισμένες, μην τυχόν και φύγουνε. Κάνουν κάποια προσπάθεια και φύγουνε. Αδελφοί μου, ο μεγαλύτερος κυνηγός, ο πιο έξυπνος, ο πιο στοχαστικός στον κόσμο, είναι ο αντίπαλός μας. Θυμάστε την αρχή που έλεγα, ο αντικείμενος ημίν, ο παμπώνυρος, ο πειράζων των κόσμων όλων, ο Βελιζεβούλ, ο σατανάς, ξέρει να κυνηγάει. Ποιους κυνηγάει? Αυτοί που πετάξανε ποιοι είναι? Και κατόρθωσαν να φύγουν από τα βόλια του κυνηγού του σατανά, ποιοι είναι? Οι Άγιοι στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο καμιά εξουσία δεν έχει ο διάβολος. Κανένας πειρασμός εκεί. Όσοι πετάξαν από τον κόσμο αυτόν, Άγιοι, φτερουγήσανε και είναι στον Παράδεισο. Δεν τους πιάνουν τα βόλια των πειρασμών. Και αυτοί που έπεσαν στην αμαρτία και παραδόθηκαν και είναι αιρετικοί και είναι άθεοι και είναι ληστές και είναι κοσμικοί και είναι άσχετοι με τον Θεό, δεν τους πειράζει αυτός ο σατανάς, τους έχει. Δικοί του είναι. Ποιοι έμειναν? Εγώ και εσείς μείναμε. Οι τραυματισμένοι, παρακαλώ. Μας τραυματίζει κάθε μέρα. Πώς το λέτε στο απόδειπνο? Τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Το λέτε κάθε βράδυ? Τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού. Μας χτυπάει στα πόδια, μας χτυπάει στα χέρια, μας χτυπάει στα μάτια, μας χτυπάει στο καρδιά, μας χτυπάει στην πλάτη. Παντού τα βόλια του σατανά, τα βέλη τα πεπειρωμένα. Και σπαρταρούμε και επειδή κάνουμε προσπάθειες να ξεφύγουμε, είμαστε τραυματισμένοι. Είμαστε αμαρτωλοί, αν θέλετε. Είμαστε τρισάθλοι. Όμως δεν συμβιβαζόμαστε με αυτό. Θέλουμε να γλιτώσουμε. Θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Σας το λέω πολύ συχνά, με παρεθήκατε. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αυτή η προσδοκία τον καίει τον σατανά. Ακούσε εκεί η κυρά Μαριό και ο κυριόρογος και η κυρά Πινελόπη να θέλουν να πάνε στον Παράδεισο. Δεν θα σας αφήσω να πάτε στον Παράδεισο. Εμάς κυνηγάει διαρκώς. Και καμιά φορά λέτε και ένα άλλο παράπονο. Ή μάλλον, το λένε οι αιρετικοί σαν κάποιο κάφημα, σαν κάποια υπερηφάνεια. Βλέπεις από την ώρα, λέει, που πήγε στους πεντηκοστιανούς, στους ευαγγελικούς, στους χωεκούς,
τους χιλιαστές, βλέπεις πως διορθώθηκε. Ούτε πίνει, ούτε καπνίζει, ούτε στα καφενεία, ούτε στις διασκεδάσεις. Έγινε νοικοκύρης, μόνον αυτό. Χαμογελάει το πρόσωπό του. Τον βρίζεις και δεις τη μόνη. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά? Τον Ιωχωβά τον βρίζεις, τον φτύνεις στο σπίτι σου που έρχεται και αυτό σου χαμογελάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρά μου. Και προβληματίζεσαι, λες, καλά, γιατί εγώ θυμώνω και αυτός δεν θυμώνει? Η δική του ηρεμία είναι σατανική. Γιατί εσένα που είσαι μέσα στην αλήθεια και αγωνίζεσαι να πας στον παράδεισο, σε φθονεί ο διάβολος και σε κάνει να θυμώνεις. Και αυτόν που είναι μέσα στην πλάνη, σου λέει, δεμένο τον έχω. Σκοτωμένο φίδι είναι. Πού θα πάει αυτός? Αυτήν τη μιλιχιότητα και τη γαλήν των αιρετικών να μην τη θαυμάζεστε, που δεν καπνίζει, που δεν πάει στο καφενείο, που δεν βλαστημάει. Μία άλλη πινελιά ωραία. Όταν λέμε στο Πάτερ ημών και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, παρακαλάμε τον Θεό για τους πειρασμούς που έρχονται να μας φυλάξει ο Θεός. Δεν είναι μόνο αυτοί που ήρθαν, είναι και αυτοί που έρχονται οι πειρασμοί, και αυτοί είναι περισσότεροι. Θεέ μου, απάλλαξέ μας. Να η βροχή έρχεται, να το χαλάζι έρχεται, να ο σεισμός έρχεται, να ο Αντίχριστος έρχεται. Φύλαξέ μας, Θεέ μου, από τον Αντίχριστο τον πονηρό. Υπάρχουν πάρα πολλές παρομοιώσεις που θα μπορούσα απόψε αναλυτικά, δυναμικά να τις παρουσιάσω για να καταλάβετε τι είναι αυτοί οι πειρασμοί. Πρώτον, παρομοιάζω τον πειρασμό με μία λέξη. Ο πειρασμός είναι μία παγίδα. Έχετε ιδέα εσείς τι είναι οι παγίδες? Αν μερικές ή μερικοί από εσάς έχουν ζήσει στο χωριό στην Ήπεθρο, εγώ το είδα με τα μάτια μου. Με κάτι τρίχες από του αλόγου την ουρά. Τις έκοβε ο πατέρας μου, τις έκανε μια θηλιά και τις έβαζε παγίδες στα κλαδιά μέσα. Και πήγαιναν τα κοτσίφια το χειμώνα και πιανότανε. Αλλού έβαζε μεγαλύτερο πράγμα, πιο ισχυρό, μια λυσίδα, ο λαγός πιανότανε. Αλλού η Αλεπού πιανότανε. Κι αλλού ο Λύκος πιανότανε. Παγίδες κάθε είδους. Άλλες με τρίχες, άλλες με κλωστές, άλλες με σχοινιά, άλλες με αλυσίδες και άλλες με φόλες. Ξέρετε τι είναι οι φόλες? Κρέας με δηλητήριο μέσα. Φυσικά, να κάνω μια παρέκβαση στον λόγο. Δεν υπάρχει κρέας που να μην έχει δηλητήριο. Θα διερωτάστε γιατί το λέω τώρα αυτό, ε. Φυσικά δεν υπάρχει κρέας χωρίς δηλητήριο. Όσοι μπορείτε, μην τρώτε κρέατα. Αν δεν είναι απόλυτος ανάγκη, όπως το κάνουμε εμείς οι μοναχοί, εφόρου ζωής. Αν θέλετε να είστε εγκρατείς, να είστε υγιείς, να είστε μακροζωισμένοι, μην τρώτε κρέατα, έχουν δηλητήρια. Αν είναι κάποιο κρεοπόλης εδώ μέσα, θα με σταυρώσει. Αν είναι κάποιο κρεοπόλης εδώ μέσα, θα με σταυρώσει ύστερα. Να μια παγίδα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα τι είναι η παγίδα, καλωστημένη παγίδα του διαβόλου, τι είναι. Παραδείγματος χάρη, ο Παράς. Ο πατέρ Χαράλαμπος δεν το κάνει, αλλά άλλοι ιερείς, χωρίς να το καταλάβουν, λένε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, πώς λέει παρακατώ, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Αντί να τονίσει του Κυρίου, λέει, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, και μια γιαγιά που δεν ήξερε καλά ελληνικά και ήξερε τουρκικά μόνον, και τα λεφτά στα τουρκικά λέγονται παράδες, είδες τι είπε ο παπάς στην εκκλησία, από τον Θεό παρά να ζητάμε. Παράδες, λεφτά δηλαδή. Ξέρετε τι παγίδα του σατανά είναι το χρήμα? Αν δεν το ξέρετε, να ρωτήσει τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος λέει, «Η βουλώμενη πλουτήν εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα». Όσοι θέλουν τα λεφτά, στην αρχή λένε, ανάγκες έχουμε να κάνουμε μερικά λεφτά στην άκρη. Μετά λένε, αρρώστιες έρχονται, να έχουμε λίγα λεφτά στην άκρη. Μετά λένε, γεράματα έρχονται, να έχουμε λίγα λεφτά στην άκρη, και λεφτά, 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 έπεσαν στην παγίδα της φιλαργυρίας. Η βουλώμενη πλουτήν, εμπίπτουσιν εις πειρασμόν και παγίδα, όπως σας το λέω. Ο πειρασμός είναι η παγίδα που πέφτει μέσα ο άνθρωπος και δεν γλιτώνει. Και λέει μια παροιμία, το έξυπνο πουλί το πιάνεις από τη μύτη. Στην παγίδα πιάνονται οι έξυπνοι. Τα καταφέρνει ο σατανάς έτσι, τον βλέπεις όλα τα άλλα είναι καλός, βρίσκει ο διάολος μια παγίδα, τον παγιδεύει και εκεί είναι δεμένος και πάει στην κόλαση. Δεν σας άρεσε αυτή η παροιμία? Το παράδειγμα, σας λέω το δεύτερο τώρα. Ο πειρασμός δεν είναι μόνο παγίδα, αλλά είναι καραμέλα. Εγώ δεν τρώω καραμέλες, θέλω να φάω. Αλλά έχω λίγο ζάχαρο και απαγορεύονται οι καραμέλες. Αν τρώτε καραμέλες, είναι μερικές καραμέλες που στο βάθος είναι κούφιες και έχουν λίγο ουίσκι μέσα. Έχετε φάει τέτοιες καραμέλες? Όμως αυτή η καραμέλα του πειρασμού στο βάθος μέσα δεν έχει ουίσκι, δεν έχει ουζάκι, δεν έχει άλλα πράγματα. Έχει μέσα στο βάθος το τέλος φαρμάκι. Είναι τυλιγμένη σε χρυσό χαρτί η καραμέλα, την ανοίγεις, γλυκένεσαι και ο πειρασμός γίνεται πικρασμός. Το ακούσατε? Ο πειρασμός έγινε πικρασμός. Παραδείγματος χάρη, πάλι να πω ένα παράδειγμα, από ένα χαμόγελο πήγαν πολύ στην κόλαση. Από ένα πονηρό χαμόγελο μιας πονηρής γυναίκας ή ενός λάγνου άντρα που γελάει πορνικά. Τι σας κάνει εντύπωση? Άμα δω κάποιον και γελάει, καταλαβαίνω πόσο πόρνος είναι. Αλλιώς γελάει ο χριστιανός και αλλιώς ο κοσμικός. Αλλιώς ο τίμιος και αλλιώς ο άτιμος. Αλλιώς γελάει ο καλός και αλλιώς ο κακός. Αλλιώς γελάει ο ενάρετος και αλλιώς ο πόρνος. Άμα ακούσω κάποιον και γελάει, να σου πω πόσο πόρνος είναι. Από ένα πορνικό χαμόγελο ήρθε πριν λίγους μήνες να μου εξομολογηθεί ένας. Θα τρομοκρατηθείτε ίσως. Πήγε στο Άγιον Όρος, κάθισε ένα χρόνο σε ένα μοναστήρι, έβαλε το ράσο, έγινε καλόγερος και επειδή δεν μπορούσε να ξεχάσει το χαμόγελο μιας πόρνης γυναίκας στο χωριό του, πέταξε τα ράσα και βγήκε στον κόσμο για το χαμόγελο της πόρνης. Και δεν έφτανε αυτό. Ήρθε προχθές από το χωριό του ο ιερέας, ο οποίος και μου τον είχε φέρει να εξομολογήσει την πρώτη φορά, ο πάτερ Αριστίδης, από τη Μικρόπολη της Δράμας.
καλός πνευματικός. Εξομολογείται σε μένα. Τι έγινε, του λέω, εκείνος. Αχ, μου λέει, πάτερ Ιώκη, δαιμονίστηκε. Δεν μένει στο σπίτι, στα βουνά γυρίζει. Μεγάλωσαν τα γένια του, τα μαλλιά του. Σαν αγρίμι, στα μνήματα πηγαίνει το βράδυ. Από ένα χαμόγελο έχασε το ράσο του, την ψυχή του και τώρα το μυαλό του. Να, τι καραμέλα. Σου βάζει ο σατανάς στο μυαλό και στο στόμα. Από ένα χαμόγελο τα χάνεις όλα. Τρίτον. Όχι μόνον παγίδα, θα τα θυμάστε, την άλλη Δευτέρα τα ρωτήσω αυτά. Την άλλη Δευτέρα θα σας κάνω εξετάσεις, τώρα τελειώνει η χρονιά. Μείναν άλλα δύο κηρύγματα, δεν είναι έτσι. Στο τέλος θα κάνουμε εξετάσεις. Επαναλαμβάνω, όχι μόνον παγίδα είναι, και σας είπα τι είναι η παγίδα με τα λεφτά. Όχι μόνον καραμέλα είναι ο πειρασμός, και σας είπα το παράδειγμα το χαμόγελο. Τρίτον, ο πειρασμός έρχεται σαν ένα ποτήρι κρασί. Το αλκοόλ. Όπως το κρασί ζαλίζει τον άνθρωπο και λέει μια παροιμία, είδε ο τρελός το μεθυσμένο και φοβήθηκε. Έχετε συναντήσει πολλούς μεθυσμένους? Σε τι κατάντημα φτάνει ο άνθρωπος? Να κυλιέται κάτω, να αισχρολογεί, να ξεγυμνώνεται, να πορνεύει, να υβρίζει, να σκοτώνει. Έτσι ο πειρασμός τον μεθάει τον άνθρωπο και δεν ξέρει τι του γίνεται. Και επειδή συχνά το λέω αυτό, κάτι που είδα κι εγώ μια φορά σαν θέαμα, ένας μεθυσμένος πήγαινε στην αστυνομία και χτυπούσε την πόρτα τη νύχτα. Έβγαινε ο φύλακας έξω. Τι χτυπάς την πόρτα, ρε? Κύριε αστυνόμε, γιατί να μου το πει αυτό? Ποιο? Δεν ξέρω τι μου είπε, α, γιατί να μου το πει αυτό? Έφευγε, του κλείνει την πόρτα. Μετά από λίγο πάλι, Χριστιανέ μου, τι χτυπάς την πόρτα? Γιατί να μου το πει αυτό? Ποιο? Δεν ξέρω, όμως γιατί να μου το πει? Ώσπου τελευταία τον παγλάρωσε και τον έκλεισε μέσα και ησύχασε. Να ησυχάσει και εκείνος, να ησυχάσει και αυτός. Έτσι ακριβώς είναι ο πειρασμός. Σου τον βάζει σαν φυτίλι, σαν αλκοόλ. Σε ζαλίζει και τελευταία, για να ησυχάσει από σένα, σε κλείνει στο μαύρο κελί, στο κάτεργο της φυλακής, μέσα στην κόλαση. Δεν σας άρεσε αυτό? Μοιάζει ο πειρασμός με έναν ναρκοθετημένο δρόμο. Όσοι είστε μεγαλύτεροι και έχετε ζήσει την περίοδο εκείνη που έβαζαν στον εμφύλιο πόλεμο τις νάρκες, θυμάμαι που πήγαινα ψωμί στον πατέρα μου, γιατί ήταν φυλακισμένος. Ήταν φύλακας ένα βράδυ στο χωριό. Για να μην βάλουν νάρκες στο δρόμο, αλλά αυτοί τις βάλανε και σκοτώθηκε μια οικογένεια. Και τον βάλαν στη φυλακή και δεν τους είδε, τα στρατιώτες. Και πήγαινε επί 20 μέρες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τους ναρκοθετημένους δρόμους. Τη μια μέρα εδώ μια οικογένεια, την άλλη μέρα εκεί ένα αυτοκίνητο, την άλλη μέρα παραπέρα ένα άτομο, όλο ξεκυλιασμένοι από τις νάρκες που έβαζαν στους δρόμους. Σας λέω, το ίδιο κάνει και ο Αντίχριστος. Στο δρόμο το πνευματικό που περπατάτε, σε κάθε γωνία, ναρκοθετεί τον δρόμο. Θέλετε παράδειγμα, ιδιαίτερα με τους νέους? Αν έρθει η κόρη σας ή το παλικαράκι σας και σας πει, μάνα, θέλω απόψε να πάω στο πάρτι. Τώρα,
Ας τα ξεπεράστηκαν, ε. Εγώ έμεινα πίσω. Και τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του παιδικού σταθμού τα βάζουν οι δασκάλες και κάνουν πάρτι. Ή δεν είναι έτσι? Τα μωρά τα βάζουν και κάνουν πάρτι. Ξέρετε πόσες ψυχές, παιδί μου, μη πηγαίνεις εκεί, αμαρτία είναι. Μα να πηγαίνουν όλοι οι συμμαθητές μου. Δεν μπορώ εγώ να μην πάω. Θα πας, δεν θα πας, θα πας, δεν θα πας, θα πας, δεν θα πας. Πολλά κορίτσια και παιδιά, σε αυτήν την αρκοθετημένη πορεία, πότε με τα πάρτι, πότε με τις καφετέριες, πότε με τις δίσκο, έχουν χάσει την αγνότητά τους, έχουν χάσει την ψυχή τους, τα έχουν χάσει τα παιδιά και οι γονείς τους από τις νάρκες αυτές που επιτίδει τα όργανα του διαβόλου, έχουν στήσει σε κάθε γωνία της ζωής μας. Δεν σας άρεσε και αυτό? Να πάμε παρακάτω. Ξέρετε τι πάει να πει πειρασμός? Και μη είσαι ενέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε η μάσα από του πονηρού. Τι πάει να πει πειρασμός? Ένα δόλωμα. Όπως ο ψαράς στη θάλασσα βάζει τα δολώματά του, κάθε ψάρι θέλει το δικό του δόλωμα και ο χάνος το δικό του. Το έχετε ακούσει αυτό? Κάθε ψάρι θέλει το δικό του δόλωμα και ο χάνος, ο χάνος είναι ένα ψάρι που κολυμπάει στον αφρό και έχει το στόμα ανοιχτό. Τον πιάνεις εύκολα το χάνο. Άμα κάποιος άνθρωπος είναι βλάκας, και απαγορεύεται να λέμε τη λέξη αυτή, η γραφή, οι άλλοι τον πειράζουνε και το λένε χάνο. Έχεις το στόμα ανοιχτό δηλαδή, τα χάφτεις όλα. Σαν το χάνο. Βάζει και ο διάολος το δόλωμα σε ποιον? Στο χάνο τον χριστιανό, τον πιστό άνθρωπο. Ποιο είναι? Να πω και εδώ ένα παράδειγμα. Αγγελία στην εφημερίδα. Ζητούνται κορίτσια από 18 ως 22 χρόνων με καλή εμφάνιση, να είναι δηλαδή όμορφες, για μια καλή δουλειά και με καλή αμοιβή, να περιποιούνται κάτι γέρους, πορνόγερους, πορνοβοσκούς. Και πάει η κοπελίτσα τάχα να βρει δουλειά με καλή αμοιβή και με καλή εμφάνιση. Και ποιες είναι, κυρά μου, εσύ η μάνα που στέλνεις το παιδί σου? Ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρεις στο γέρο? Θα ικανοποιεί τα βίτσια του, τον διεστραμμένο. Και γέμισε η κοινωνία από τέτοια κορίτσια. Άλλα στους δρόμους, άλλα στους οίκους ανοχής, άλλα στα ξενοδοχεία, άλλα στα κέντρα διασκεδάσεως. Εγέμισε ο τόπος από πόρνες. Γιατί? Το φάγανε το δόλωμα. Σαν το χάνω. Δεν σας άρεσε κι αυτό? Σας στενοχώρησα? Ο πειρασμός, αδελφοί μου, έχει ώρα. Είναι. Και την άλλη Δευτέρα θα συνεχίσουμε το ίδιο θέμα. Δεν είναι λόγος να σας κουράσω απόψε. Από ακομένα. Ακομένα. Ο πειρασμός είναι σαν το χλωροφόρμιο. Ξέρετε τι είναι το χλωροφόρμιο? Άμα βάλει λίγο στη μύτη, ζαλίζεσαι αμέσως. Είδα πώς ναρκώνουν, πώς κάνουν μούμιες διάφορα ζώα. Τα χτυπά μία ένεση με χλωροφόρμιο στη φλέβα και παγώνουν αγάλματα. Πουλιά, λαγί, φίδια, μαρμαρώνουν εκεί. Έτσι ακριβώς και ο Σατανάς. Έχει πειρασμού σαν το χλωροφόρμιο. Το βάζει μες στον οργανισμό σου, μες στο μυαλό σου, μες στην ψυχή σου,
μες στην καρδιά σου και μένεις άγαλμα ακίνητος. Μα να μην πειράξει εσένα, κυρά μου, και θα πειράξει τον Άγιο Αντώνιο. Ναι, και ο Άγιος Αντώνιος, όταν ήταν γέρος πλέον, στα 80, πήγαινε ο Σατανάς και τον έβαζε σαρκικούς πειρασμούς. Και έπαιρνε το μαστίγιο καημένος, τη βίτσα, και χτυπούσε στον αέρα. Ένας αγιογράφος. Δυστυχώς αμαρτωλός κι αυτός. Δεν λέω το όνομά του εδώ μέσα. Θα σκανδαλιστείτε. Αγιογραφία κάνει, Αγίους κάνει. Έγραψε τη ζωή του Αγίου Αντωνίου σε κόμιξ. Και εκεί μέσα παρουσιάζει τον Άγιο Αντώνη με μία βίτσα να χτυπάει στον αέρα και παρουσιάζει τον δαίμονα με φουστάνια. Ο δαίμονας φοράει φουστάνια. Τώρα οι γυναίκες βγάλαν τα φουστάνια και βάλαν μπανταλόνια και ο δαίμονας έβαλε φουστάνια. Ο νοονοήτο και ο έχονότα ακούει να ακούει εδώ. Το καταλάβετε αυτό που είπα? Οι γυναίκες βγάζουν τα φουστάνια και τα φοράει ο Σατανάς. Και το τελευταίο, μέχρι εδώ, όχι μόνο καραμέλα είναι, όχι μόνο παγίδα είναι, όχι ναρκοθετημένος δρόμος είναι, όχι σιρήνα, την ξέχασα τη σιρήνα. Τη μυθολογία τη θυμάστε, τους πειρασμούς του Οδυσσέα. Ζητώ συγγνώμη, οι σιρήνες ήταν γυναίκες. Όχι σαν και εσάς βέβαια, εσείς είστε καθυστερημένες. Εσείς είστε καθυστερημένες. Άμα σας δει τώρα κανείς που θα βγαίνετε, πού πάνε τα χαζά αυτά? Πάνε και ακούν τον πάτερ Ιωακήμ, για κοίταξέ της. Ρε πάτε να χορέψετε. Μαγριές γυναίκες, μαμάνες, να πάτε να χορέψετε. Να μην ακούτε κηρύγματα. Λοιπόν, οι σιρήνες ήταν γυναίκες προκλητικότατες. Γδυμένες. Αρωματισμένες. Καλήφωνες. Και όποιος περνούσε από το νησάκι δεν μπορούσε να μην δεν πάει. Το τέλος του το περιγράφει ο Όμηρος όταν πέρασε, λέει, ο Οδυσσέας με τα αυτιά βουλωμένα, γύρισε πίσω να κοιτάξει και τότε είδε, λέει, ένα βουνό ολόκληρο άσπρο. Δεν ήταν χιονισμένο. Τα κόκαλάκια τους τρώγαν τις σάρκες, οι σιρήνες, και στηβάζαν τα κόκαλα των αντρών και τα είχαν κάνει ένα βουνό από άσπρα κόκαλα. Τα άσπρισε ο ήλιος. Έτσι καταντάει ο άνθρωπος που πάει στις σιρήνες. Το τελευταίο ποιο ήτανε? Αυτό ήταν παρεμβολή. Ξέρετε τι είναι πειρασμός με μπρίζα? Το ακούτε πρώτη φορά, ε? Ε? Εγώ σας λέω καινούργια πράγματα, βλέπετε. Αν και είμαι παλιός, ξέρετε από πού έμαθε ο καλόγερος να ψήνει το αυγό επάνω στο καντήλι, τη Σαρακοστή? Ε? Το ξέρετε αυτό? Τον έβαλε ο πειρασμός. Τότε μπρίζες δεν υπήρχανε. Να βάλει τον μπρίκι στην μπρίζα. Μέσα στο ιερό έχει μια μπρίζα. Και ο πατέρα Χαραλαμπός βάζει το ζέον. Και το κάνει, το ζεσταίνει. Τότε δεν είχε μπρίζες και εν καιρό Τεσσαρακοστής πήρε ένα αυγό και το βάλε πάνω στο κλειδί. Και το κλειδί επάνω στην καντήλα. Τον πιάνει ο ηγούμενος. Μα δεν τρέπεσε. Πού το έμαθες αυτό? Σε έβαλε ο διάολος εν καιρό Τεσσαρακοστής να ψήνεις το αυγό επάνω στην καντήλα. Και τότε, λέει, βγαίνει ο διάολος, παρουσιάζεται και λέει στον ηγούμενο, Άγιε ηγούμενε, δεν το ήξερα αυτό το κόλπο, λέει, από αυτόν το έμαθα. Ακούσατε? Λοιπόν, πέστε μου τώρα, έχετε ακούσει τι είναι
τι είναι ο πειρασμός με μπρίζα. Αυτό δεν σας το λέω απόψε. Α, το γλυκό θα μείνει για την άλλη φορά. Θα έρθείτε την άλλη Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα. Θα φέρετε κι άλλους. Λόγω των εορτών φάγατε αυγουλάκι, φάγατε τυράκι, φάγατε αρνάκι, ή δεν είναι έτσι, φάγατε ψαράκι και βάραινε το στομάχι σας. Και γι' αυτό πολλοί από το βάρος δεν ήρθαν από αυτή τη φορά. Την άλλη Δευτέρα, να είστε περισσότερες, διπλάσιες τουλάχιστον, να σας πω τον πειρασμό με μπρίζα. Συμφωνεί. Χριστός Ανέστη.